Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά, εγώ προσωπικά και τα στελέχη του Συνδυασμού Ενότητα και Δημιουργία, που βρίσκεστε για να ακούσετε ορισμένα πράγματα κατά τη σημερινή μας συγκέντρωση. Για μένα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι και μιλάω στη Σπερχιάδα, στο χώρο όπου έζησε η αδερφή του πατέρα μου, η Κωνσταντία, παντρεμένη με τον Ευάγγελο Κανέλο. Επίσης, αποτελεί τιμή και είμαι συγκινημένος, γιατί μιλάω σε μια μεγάλη πόλη της Δυτικής Φθιώτιδας και θα ήθελα να δείξω εδώ ότι η Σπερχιάδα είναι για μένα, που κατάγομαι από την Τζούκα, είναι ακριβώς το ίδιο όπως είναι η Μακρακόμη, όπως είναι η Τζούκα, όπως είναι το Γαρδίκι, όπως είναι ο Τυμφριστός, ο Άγιος Γεώργιος κτλ. Δεν υπάρχει μέσα στο μυαλό μου, μέσα στην ψυχή μου, κανένα πράγμα το οποίο να μας χωρίζει. Όλα αυτά που έχω βιώσει, δηλαδή οι κακοχίες που έχω περάσει στο χωριό μου, η κοινή ιστορία που έχουμε, το κοινό αυριανό μέλλον που θέλουμε να ζήσουμε, είναι τα πράγματα που μας ενώνουν. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Το δε ποτάμι το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην Μακρακόμη και στη Σπερχιάδα είναι ο συνδετικός κρίκος και θα πρέπει μαζί με το δρόμο Σπερχιάδα-Μακρακόμη να αποτελέσει τον άξονα πάνω στον οποίο θα πρέπει να βασιστούμε για να αναπτυχθεί η περιοχή και να μπει η Δυτική Φθιώτιδα, η πανέμορφη περιοχή μας με τόσα ωραία πράγματα, να μπει στο χάρτη της ανάπτυξης της χώρας μας πολύ σύντομα και μελλοντικά. Ο λόγος που αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση σήμερα εδώ, θα με συγχωρέσετε λίγο γιατί είναι και ο ήλιος απέναντι, δεν μπορώ να σας βλέπω. Ο λόγος που αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση εδώ είναι να αποκτήσουμε μια πρώτη μορφή, έστω και δειλή μορφή επικοινωνίας, ούτως ώστε αυτό το πράγμα να δώσει μια πνοή ελπίδας για μελλοντική μεγαλύτερη επικοινωνία η οποία θα συντελέσει στην ανάπτυξη εδώ της περιοχής. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για μένα. Επιγραμματικά για όσους δεν με γνωρίζουν, κατάγον γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Τζούκα, κατηφόρησα στη Μακρακόμη, πήγα μέχρι την τετάρτη τάξη γυμνασίου όπως το λέγαμε τότε, μετά εσωτερικός μετανάστης με τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και τον αδερφό μου, κατεβήκαμε στην Αθήνα και εκεί τελείωσα τις δύο τελευταίες τάξεις λυκείου σημερινές ας πούμε, στην Ευαγγελική Σχολή της Νέας Μύθνης. Το 1972 μπήκα στη Σχολή Ευελπίδων και από εκεί ξεκίνησα μια πολύ μεγάλη σταδιοδρομία στον Ελληνικό Στρατό, η οποία διήρκησε περίπου 38 χρόνια. Αποστρατεύτηκα το 2009 όταν υπηρετούσα ως υποστράτηγος Διευθυντής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Θα μου πείτε γιατί ήρθα εδώ σήμερα να σας μιλήσω και γιατί ανέλαβα αυτή την υποχρέωση να ηγηθώ ενός νέου συνδυασμού ο οποίος έχει το όνομα, όχι τυχαία, Ενότητα και Δημιουργία. Θα σας εξηγήσω παρακάτω γιατί τον ονομάσαμε έτσι. Είδα ότι υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Είδα ότι η περιοχή μας εδώ είχε υποβαθμιστεί. Είδα ότι ο Δήμος λειτουργούσε με τον τρόπο που λειτουργούσε. Οι υπηρεσίες από την περιοχή σιγά σιγά αφαιρούνταν. Είδα ότι δίναν κάποιες υποσχέσεις οι οποίες παρέμειναν ανεκπλήρωτες. Όλα αυτά με ώθησαν να βρεθώ εδώ σήμερα και με τις εμπειρίες που έχω, είτε λαμβάνοντας μέρος σε διάφορες
θέσεις του ελληνικού στρατού, είτε σε διάφορες επιχειρήσεις στο εξωτερικό ή διπλωματικές αποστολές, μου δίνουν την εντύπωση τουλάχιστον ότι μπορώ να τα καταφέρω και σε αυτό το πεδίο, σε αυτή την προσπάθεια ανάμειξής μου με τα δημοτικά εδώ της περιοχής. Ο συνδυασμός μας γεννήθηκε σιγά σιγά. Ήμουνα στην Αθήνα και μάθαινα ότι γίνονται κάποιες γενικές συνελεύσεις, κάποιες λαϊκές συνελεύσεις, να δημιουργηθεί κάποιος συνδυασμός ο οποίος να είναι κάτι το διαφορετικό από αυτούς που τους ήδη υπάρχοντες. Έθεσα τον εαυτό μου σαν απλό στρατιώτη ή σαν αρχηγό ελλείψη κάποιων άλλων. Τελικά έτυχε η μοίρα να αναλάβω εγώ επικεφαλής του συνδυασμού ενότητα και δημιουργία. Και σκέφτηκα ποιο είναι το όραμά μου, γιατί να αναλάβω επικεφαλής. Είπα ότι θα προσπαθήσω, ξεκινώντας από το χωριό μου την Τζούκα, να ενώσω κόσμο, να ενώσω δυνάμεις του Δήμου, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερα, κάτι καλύτερο. Η ενότητα θα αποτελέσει τη βάση για να δημιουργηθεί κάτι καλύτερο στην περιοχή μας. Στο χωριό μου τα κατάφερα. Ξεκίνησα πιο κάτω στη Μακρακόμη, πολύ δύσκολο πράγμα. Παρά τις προσπάθειες, ακόμη και οι επικεφαλής των λαϊκών συνελεύσεων κτλ. Με τον τρόπο τους απήχαν. Να μπουν δηλαδή ενεργά στο συνδυασμό, με μια ψυχή, με ένα σώμα, να δώσουν μια νέα δυναμική σε αυτόν τον συνδυασμό, να μαζευτεί κόσμος και από άλλες περιοχές, γιατί χωρίς να μαζευτεί κόσμος από όλες τις περιοχές της, του Δήμου μας, δεν μπορεί αυτό το εγχείρημα να έχει την επιτυχία που θα πρέπει να έχει. Στην αρχή υπήρχαν αρκετά πρόσωπα και αρκετοί αξιόλογοι άνθρωποι από όλες τις περιοχές, αλλά σιγά σιγά, βάζοντας μπροστά τους τα ιδιωτικά ωφέλη, αποτραβηχτήκανε από τον συνδυασμό. Όσο και να μην μας αρέσει, εγώ το λέω με ανοιχτή καρδιά, το λέω με καθαρή σκέψη, αυτό που συνέβη. Παρόλα αυτά, ο συνδυασμός μας είναι δυνατός, κατεβαίνει δυνατός στις επερχόμενες εκλογές, δίνει το παρόν και θα παλέψει τίμια με ήθος και νέο ήχος να πετύχει το καλύτερο δυνατό. Εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε καινούργοι σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε και κάποια παλιά στελέχη, όπως είναι ο πρώην Δήμαρχος ο κύριος Κρητικός, έχουμε και κάποιους αντιδημάρχους κτλ. Εμείς δεν έχουμε εξουσία να κάνουμε κάτι, να βοηθήσουμε τον συνδυασμό μας κτλ. Δεν έχουμε χρήματα. Ρεφενέ βάλαμε από κάποια χρήματα όλοι, με κάποιες συγκινητικές προσφορές ακόμη και φτωχών ανθρώπων, για να μπορέσουμε να καταθέσουμε τον συνδυασμό μας και να προχωρήσουμε. Επίσης, συνειδητά εμείς δεν θέλουμε να καταπιέσουμε κανέναν πολίτη του Δήμου, ούτε για το ψήφο του, ούτε να τον εξαναγκάσουμε για να έρθει με τον συνδυασμό μας. Πράγμα το οποίο κάνανε άλλοι συνδυασμοί. Επικεφαλής των συνδυασμών επισκεφτόταν δικούς μας υποψηφίους και τους τάζανε πράγματα τα οποία ουσιαστικά δεν είχαν. Και δυστυχώς κάτι καταφέραμε. Αυτό βέβαια δεν μας πτωεί. Επαναλαμβάνω, συνεχίζουμε δυνατά. Αυτά με λίγα λόγια για το πώς φτάσαμε σήμερα εδώ και να μιλάμε στη Σπερχιάδα ζητώντας επίσημα την ψήφο των πολιτών. Μαζευτήκαμε λίγοι. Είναι διάφοροι οι οποίοι δειλά-δειλά παρακολουθούν και ακούνε γύρω από τα καφενεία. Ίσως μια άλλη φορά να είμαστε ακόμη περισσότεροι. Εγώ εδώ δεν ήρθα να ρίξω φωτοβολίδες όπως κάνουν κάποιοι στις προεκλογικές ομιλίες κτλ.
δεν το κατέχω το αντικείμενο και δεν θέλω να ρίξω φωτοβολίδες. Ούτε να απαριθμίσω πράγματα τα οποία κάνανε οι άλλοι συνδυασμοί. Τι κάνανε καλό, τι κάνανε κακό κτλ. Ούτε και να σας γεμίσω μεθά. Εγώ πιστεύω απόλυτα στις δυνατότητες που έχουν οι άνθρωποι της περιοχής. Πιστεύω απόλυτα ότι η περιοχή μας είναι μια από τις καλύτερες περιοχές της χώρας μας, τις ομορφότερες και πλούσια σε πολλά πράγματα, σε φυσικό περιβάλλον, σε παραγωγή κτλ. Και θα πρέπει όλοι ενωμένοι, δηλαδή όταν λέω όλοι ενωμένοι, ζητάμε κοινωνική συνένεση, κοινωνική συμμετοχή. Χωρίς την κοινωνική συμμετοχή δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Θα πρέπει να έχουμε σαν στόχο να βελτιώσουμε τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, θα πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε διάφορες ευκαιρίες ανάπτυξης και θα πρέπει πάση θυσία να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους και να αναβαθμίσουμε ορισμένα πράγματα. Παράδειγμα, σαν άνθρωπος του αθλητισμού ασχολούμαι πολλά χρόνια, να αναβαθμίσουμε τον αθλητισμό, το μαζικό αθλητισμό. Επίσης, τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Η δική μας παράταξη, η νέα παράταξη, η Δημοτική Παράταξη Ενότητα και Δημιουργία, με τα στελέχη που διαθέτει και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ικανά, θα επιδιώξει την ορθή διοίκηση του Δήμου και την απόλυτη διαφάνεια. Νομίζουμε ότι εδώ έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει σχετική δυσαρέσκεια στα θέματα της διοίκησης, της διαφάνειας, της ισονομίας και της συμμετοχής. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι διαπιστώσεις του απλού κόσμου που έχω κινηθεί ανάμεσά τους και δεν είναι κάποιες κατηγορίες για την απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Στόχος δικός μας είναι η οργάνωση του Δήμου για λειτουργία εντός της νομιμότητας με διαρκή εσωτερικό έλεγχο και όλα αυτά για το καλό των δημοτών. Όλων των δημοτών, όχι κάποιων δημοτών. Επιδίωξη δική μας θα είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του Δημότη με υπηρεσίες πρόνοιας και αλληλεγγύης. Την εποχή που το κράτος λόγω της κρίσης αδυνατεί να παρέχει κάποια βοήθεια προς τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, που βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση, εμείς θα πρέπει να επικεντρώσουμε στον άνθρωπο και η προσπάθειά μας θα είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που ο Δήμος προσφέρει προς αυτούς τους ατόμους, προς αυτά τα άτομα και τις υπηρεσίες που κατά τη γνώμη μου μπορεί να προσφέρει ο Δήμος. Θα πούμε και ένα πολιτικό βαρύγδοπο που λένε όλοι, ότι θα επιδιώξουμε την ανάπτυξη δημιουργώντας υποδομές με κάποιες νέες θέσεις εργασίας, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν προγράμματα τα οποία τρέχουν, υπάρχουν μελλοντικά προγράμματα. Εάν ο Δήμος οργανωθεί σωστά και συντάξει μελέτες, μπορεί κάλλιστα να τις εντάξει σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα μπορέσουν να μας δώσουν την περιβόητη και την αναμενόμενη από όλους μας ανάπτυξη, η οποία θα συμβάλλει στη βελτίωση του μέλλοντος των παιδιών της περιοχής εδώ. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την περιοχή εδώ έναν τόπο στον οποίο θα θέλει κάποιος να έρθει εδώ για να ζήσει. Να ζήσει πραγματικά. Και όχι να έρθει εδώ απλώς επειδή έχει κάποια προβλήματα, επειδή λόγω της κρίσης δεν μπορεί να ζήσει σε κάποια άλλη περιοχή. Αυτός ο δρόμος που είναι από την
Σπερχιάδα προς τη Μακρακόμη, σας είπα προηγουμένως ότι θα πρέπει να γίνει ο άξονας ανάπτυξης. Εάν οι πολίτες, οι δημότες του Δήμου Μακρακόμης κάνουν το λάθος και με εκλέξουν ως δήμαρχο, υπόσχομαι ότι τα πρώτα 100 μέτρα από Σπερχιάδα ξεκινώντας προς Μακρακόμη θα τα βάλω με ό,τι μισθούς παίρνω για να φτιάξω το δρόμο να είναι υποδειγματικός. Και θα, όταν λέω υποδειγματικός, να έχει τις σωστές διαστάσεις, τη σωστή διαγράμμιση, να έχει το βοηθητικό δρόμο, να έχει τον ποδηλατόδρομο, να έχει τον πεζόδρομο. Και θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί μετά από προγράμματα, από διάφορους άλλους πόρους να ολοκληρώσουμε, ούτως ώστε να υπάρχει επικοινωνία άμεση της μιας πόλης με την άλλη. Αυτό είναι το όραμά μου, αυτό είναι που έχω μέσα στη ψυχή μου, στην καρδιά μου και θα προσπαθήσω να πείσω όσους μπορώ περισσότερους για να το κάνουμε πραγματικότητα αυτό. Επίσης, όπως λέει και ο φίλος μου ο Νίκος ο Διαμαντής που συμμετέχει μαζί, θα βάλω σε άμεση προτεραιότητα ούτως ώστε να βελτιωθεί, να βελτιωθεί κάθε είδους επικοινωνία που έχουμε με τους όμορους νομούς. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε έναν δρόμο και πηγαίνει η συγκοινωνία. Πρέπει να υπάρχει τακτική συγκοινωνία, δηλαδή να υπάρχει λεωφορείο. Πρέπει να υπάρχει δρόμος ο οποίος να είναι άσφαλτος. Από το καλύτερο δυνατό, κοντινότερο σημείο και αξιοπρεπής δρόμος. Πρέπει να υπάρχει πολιτιστική επικοινωνία με τους όμορους νομούς. Πρέπει να υπάρχει αθλητική επικοινωνία. Μια άλλη επιδίωξή μας θα είναι η ανάδειξη και η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που έχει η περιοχή εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να αξιοποιήσουμε το φυσικό πλούτο που έχουμε και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Είμαστε μέσα στο κέντρο της Ελλάδος. Το κέντρο της Ελλάδος είμαστε. Πάρα πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν εδώ με σωστό προγραμματισμό, με σωστές επιδιώξεις. Και επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε, να βάλουμε τα δυνατά μας, να βάλουμε προτεραιότητες, να ενισχύσουμε το πρωτογενή τομέα, ο οποίος είναι η βάση εδώ για την περιοχή μας, δηλαδή η γεωργία και την οτροφία. Επίσης, έχουμε πολλές ευκαιρίες για πρόοδο και στον τριτογενή τομέα, όπως είναι ο ορεινός τουρισμός, ο αιματικός τουρισμός, ο εναλλακτικός τουρισμός κτλ. Υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορούν να γίνουν. Δεν θα ήθελα να σας ζαλίσω με λεπτομέρειες. Θα μπορούσε να γίνει, παράδειγμα, καλύτερη διαχείριση των υδάτων. Θα μπορούσε να γίνουν κάποια φράγματα για εξοικονόμηση των υδάτων. Όπως όλοι θα έχετε ακούσει, η μελλοντική πόλεμη και οι μελλοντικές αγωνίες των ανθρώπων θα είναι για επιβίωση, θα είναι η αποταμίευση και η χρήση των υδάτων. Έχουμε φοβερά μέρη στα οποία θα μπορούσε να γίνει ένα πρότυπο κέντρο εκπαίδευσης, κέντρο πολιτιστικής προστασίας, όπως έχει προτείνει ο κύριος Διαμαντής, όπου θα μπορούσαν να έρχονται ολόκληρες μονάδες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό να εκπαιδεύονται, δηλαδή να έχουμε το νερό, έχουμε το ποτάμι, το σπερχιό, να έχουμε ένα σημείο που να κάνουμε μια τεχνική πλημμύρα. Πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε? Να γίνονται μαθήματα, να γίνονται επιδείξεις. Έχουμε ένα παράδειγμα να κάνουμε πώς θα, μια πυρκαγιά να την αντιμετωπίσουμε, μια άλλη φυσική καταστροφή, το σεισμό κτλ. Αυτό εμείς στο στρατό το έχουμε πετύχει. Δηλαδή, στο Κυρκής υπάρχει το Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων, το οποίο όταν το φαντάστηκε κάποιος παλιός συνάδελφος, όλοι χαμογελούσανε. Και τώρα είναι το μοναδικό που υπάρχει στην Ευρώπη
και στην Μέση Ανατολή και στην Αφρική και έρχονται χώρες, έρχονται ολόκληρες μονάδες για να εκπαιδευτούν για το πώς μπορούν να δράσουν κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών αποστολών. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε αυτή την περίπτωση με το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας. Θα μπορούσαν να γίνουν και άλλα πράγματα, αλλά επειδή είπαμε να μην γεμίσουμε μεθά, απλώς θα αναφέρω μερικά. Δηλαδή, μπορεί να γίνει κάποιο κέντρο, αθλητικό κέντρο, με κολυμβητήριο, κάποια γήπεδα τένις που έχουν πολλοί άνθρωποι ζητήσει και δεν έχουν γίνει. Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Βέβαια, δεν είναι δυνατόν να γίνουν από τη μία μέρα ως την άλλη. Πρέπει να γίνει σωστή οργάνωση του Δήμου, να μελετήσουμε το τι θέλουμε, να τα βάλουμε σε προτεραιότητες και να αρχίσουμε να επιδιώκουμε, να πετύχουμε, να ενταχθούν σε προγράμματα, να εξοικονομήσουμε πόρους κλπ. Θα πρέπει, εκτός από αυτά τα μεγαλοπίβολα, να αρχίσουμε πρώτα από τα απλά. Οι άνθρωποι υποφέρουν από πολλά πράγματα. Να φέρω ένα παράδειγμα το οποίο ακούω κάθε μέρα όταν κυκλοφορώ με στους ανθρώπους. Φωνάζουν όλοι για τα δημοτικά τέλη, φωνάζουν για το νερό κτλ. Και αυτό μπορεί να γίνει πιο αναλογικό. Δηλαδή, παράδειγμα, ας πάρουμε ένα χωριό το οποίο κατεβάζει το νερό του χωρίς να πληρώνει κάτι, ούτε ρεύμα, ούτε κάποιες άλλες υπηρεσίες, μπορεί να μην έχει τα ίδια τέλη που έχει η μακρακόμη Σπερχιάδα. Μπορεί να γίνει κάτι και σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς σας ζητάμε να μας υποστηρίξετε. Είμαστε κάτι διαφορετικό. Οι δύο από τους τέσσερους που τρέχουν στις εκλογές για την εκλογή του Δημάρχου και των Συμβούλων έχουν δοκιμαστεί και νομίζω ότι έχουν κριθεί από τους ανθρώπους. Εμείς ζητάμε τη στήριξή σας, σας κοιτάμε κατάματα και σας λέμε ότι έχουμε την ικανότητα, έχουμε τους ανθρώπους να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Αυτό μπορούμε να σας υποσχεθούμε. Και βλέπω πολλούς που ανησυχούν. Έχουν το δίλημα, λέει, μεταξύ των δύο. Γιατί μεταξύ των δύο? Υπάρχει και τρίτος, υπάρχει και τέταρτος και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν διλήμματα σε αυτές τις εκλογές. Υπάρχουν επιλογές. Και γι' αυτό είναι υπεύθυνοι οι ψηφοφόροι που επιλέγουν. Εγώ δεν με ενδιαφέρει, παρόλο ότι αυτό δεν το λέω επειδή δεν ήθελα να βάλω προέδρους και τα λοιπά. Το λέω καθαρά, δεν κατάφερα να βάλω προέδρους, γιατί άργησα κάπως. Αργήσαμε κάπως να ξεκινήσουμε. Αλλά όλοι οι πρόεδροι που υπάρχουν σε όλα τα χωριά δεν με απασχολεί από ποιον συνδυασμό είναι και τι πιστεύουν και τα λοιπά. Οι πρόεδροι για μένα είναι τα κύτταρα πάνω στα οποία θα πρέπει να βασίζεται και τα κύτταρα τα οποία πρέπει να υποστηρίζει και ο Δήμος. Δηλαδή, οι πρόεδροι είναι οι ειδικοί για κάθε περιοχή. Δηλαδή, ο ειδικός δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας άνθρωπος ο οποίος για το αντικείμενό του ξέρει περισσότερες λεπτομέρειες. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Αυτόν τον πρόεδρο να τον πάρουμε, να τον ρωτήσουμε ποια είναι τα προβλήματα του χωριού σου, ποια είναι τα σχέδια που έχεις μέσα στο μυαλό σου. Θα πρέπει να τον αξιοποιήσουμε δηλαδή. Να τα καταγράψουμε όλα, να τα βάλουμε σε προτεραιότητες και να προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε και ή να πετύχουμε ακόμη καλύτερα πράγματα από αυτές τις επιδιώξεις που έχει ο κάθε πρόεδρος. Ο πρόεδρος του κάθε χωριού δεν είναι να του δίνουμε 400 ευρώ να κόβει τα χόρτα ή να κάνει κάποιες άλλες μικροδουλειές εκεί για να ικανοποιείται και για να μας ξαναψηφίζει κτλ. Ο πρόεδρος, επαναλαμβάνω, είναι το κύτταρο πάνω στο οποίο πρέπει να βασιστεί όλη η λειτουργία του Δήμου. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Και όλοι εμείς από το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να βοηθάμε τους πρόεδρους.
Εάν υπάρχει η δυνατότητα, δεν ξέρω τεχνικά και τα λοιπά, γιατί είμαι άπειρος σε αυτό το θέμα, εγώ υπόσχομαι ότι αν με εκλέξετε, κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες, τρεις μήνες θα το συνεννοηθούμε αυτό κάθε πότε, θα πρέπει να γίνεται ένα δημοτικό συμβούλιο σε ένα χωριό. Ούτως ώστε, ώσπου να τελειώσει η θητεία, να έχει γίνει τουλάχιστον στα περισσότερα, τα μεγαλύτερα χωριά που έχουν κόσμο, να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, παράδειγμα, σε μερικά που τα ξέρω, στην Τζούκα παράδειγμα, μπορεί να γίνει, έχουμε τις δυνατότητες, μεταφέροντας και κάποια μηχανήματα και τα λοιπά υλικά καταγραφής, θα μπορεί να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο εκεί. Στην παράδειγμα στο Γαρδίκι, έχει ωραιότατη αίθουσα και σε άλλα σημεία. Δεν μπορεί να γίνεται παράδειγμα το Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο συνέχεια εδώ. Αυτό δεν είναι ότι το κάνουμε επειδή θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε λαϊκιστές κτλ. Αυτό το κάνουμε για να δείξουμε ότι δίνουμε σημασία στα χωριά, δίνουμε σημασία σε όλη την περιοχή και το θεωρούμε, το Δήμο μας σαν μια ενιαία περιοχή. Βέβαια, θα πούνε πολλοί ότι αυτά είναι λόγια τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Εγώ είμαι τόσο σκληρός με τον εαυτό μου που ό,τι έχω πει θα το κάνω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι και να μην μπορώ να μετά να το κάνω. Έτσι έχω μάθει. Βρίσκομαι σε δύσκολη θέση τώρα να λέω λόγια που λένε κάποιοι που λέμε πολιτικάντες και τα λοιπά. Αλλά θα πρέπει να πω κάτι και πάλι κοιτώντας σας στα μάτια, όλους όσοι με ακούνε γύρω-γύρω, σας ζητώ να μας υποστηρίξετε. Δεν θα χάσετε. Θα δείτε κάτι διαφορετικό για την περιοχή. Σας το εγγυώμαι εγώ προσωπικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου διαθέσατε το χρόνο σας. Κοιμάσαι της Κυριακής.
στα όνειρα, ποτέ δεν αμύθι.